Υπουργείο Εξωτερικών. Να απαντήσουν σήμερα οι Τούρκοι στον κύριο Δένδια με πολύ δεκτικό τρόπο. Και ο κύριος Δένδιας, νομίζω, συμφωνεί και ο κύριος Παπάς. Αυτό δεν είναι από τους Υπουργούς Εξωτερικών που προκαλούν με τη ρητορική τους. Είναι μάλλον ψύχρεμη η φωνή του. Άρα υπάρχει ζήτημα εν τέλει. Στην αρχή, λοιπόν, υποτιμήσαμε προφανώς το πρόβλημα. Κύριε Βουσκίδη, με πίστη στους δημοκρατικούς κανόνες, εφόσον ζητήθηκαν κάποιες εξηγήσεις και να συζητηθεί το θέμα, έπρεπε η κυβέρνηση να μιλήσει. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Ναι. Όταν λοιπόν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαστε εδώ για να τις καλύψουμε. Καλυφθήκατε από τις απαντήσεις, κύριε Παπά. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Καλυφθήκατε από τις απαντήσεις, ενώ η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ζητήσει να κατατεθούν οι ρηματικές διακοινώσεις οι οποίες έχουν γίνει και εκεί πέρα βέβαια θα κρίνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Με ψυχραιμία πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η Τουρκία είναι μια δύναμη η οποία είναι αναθεωρητική των διεθνών συνθήκων. Δυστυχώς η πρακτική της προκαλεί προβλήματα και η στάση της Ελλάδας θα πρέπει να είναι τέτοια και σε επίπεδο διπλωματίας και σε επίπεδο επιχειρησιακό που να μην αφήνει κανένα περιθώριο να συνεχίζεται αυτή η αποσταθεροποιητική πολιτική. Περάσαμε μια τέτοια περίοδο, μια περίοδο δηλαδή όπου η Τουρκία δεν είχε τη δυνατότητα σε καμία των περιπτώσεων, ούτε στο διπλωματικό επίπεδο, ούτε στο επιχειρησιακό, να διαμορφώσει άλλου τύπου καταστάσεις ή κατά την Τουρκία τετελεσμένα. Με το φράχτη συμφωνείτε? Ο φράχτης αυτή τη στιγμή θα είναι αποτέλεσμα μιας εργαλειοποίησης του προσφυγικού που έχει κάνει η Τουρκία. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί από μόνος του να λύσει το πρόβλημα, αλλά εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση πραγματικά όπου χρησιμοποιείται αυτό το πρόβλημα από την Τουρκία για να αποκτήσει μοχλούς πιέσεις απέναντι στην Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έμεσα πάντως ο κύριος Παπάς επιδοκιμάζει το φράχτη. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά, μην παρερμηνεύω τα λόγια. Νομίζω ότι τον επιδοκιμάζει, τον θεωρείται ένα θετικό εργαλείο. Εφόσον έχουμε ένα ζήτημα εργαλειοποίησης προσφυγικού από τη μεριά της Τουρκίας, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα πρέπει μάλιστα να γίνει με τέτοιο τρόπο όπου να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των συνόρων και της όποιας τέτοιας υποδομής, υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν άνθρωποι σε ελληνικό έδαφος και πίσω από από την υποδομή αυτή. Μετατοπίζεστε από μια θέση μιας μερίδας του κομματός σας που λέει όχι στο φράχτη, γι' αυτό το επισημαίνω. Κύριε Μαρκόπουλε, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να είναι σε ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς έχουμε δείξει ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής κινούμαστε στο ύψος της ευθύνης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν σπεκουλάρουμε, δεν κινούμαστε με τρόπο που μπορεί να βλάψει τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα μάθημα προς όλο το πολιτικό σύστημα και για τώρα και για το μέλλον. Γιατί η πολιτική έχει κύκλους και γυρίζει. Λοιπόν, είδαμε τι πάθαμε με το ζήτημα του Μακεδονικού. Εχθές είχαμε και την γλαφυρή συζήτηση, μάλλον τη συζήτηση, την πολύ σοβαρή γύρω από τη γλαφυρή προσπάθεια κάποιων να παραπέμψουν όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών στο ειδικό δικαστήριο για ασχάτη προδοσία. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει ένας κύκλος, κλείνει και με τη μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας σε θέσεις λογικής, διότι η Νέα Δημοκρατία από γειτόνισσα πολιτική και καλωσορίζουσα τις ακραίες αντιδράσεις στο θέμα του Μακεδονικού έχει γίνει εγκυήτρια δύναμη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα για όλους μας. Η χώρα μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες στο διπλωματικό και στο επιχειρησιακό επίπεδο για να ανακτήσει το εκτόπισμα που είχε πριν από κάποιο διάστημα. Πήρατε τα εύσημα, κύριε Μαρκόπουλε. Χαίρομαι που ο κύριος Παπάς μετατοπίζεται σε μια μετριοπαθέστερη γραμμή από του συναδέλφου του κυρίου Τζανακόπουλου, ο οποίος είχε επικροτήσει τις διαδηλώσεις υπέρ των ανοιχτών συνόρων και του περάσματος των μεταναστών στο Λονδίνο, και που σαφώς απέχει από τις ακροδεξιές κορώνες στελεχών. Πάλι δεν μπορώ να μιλήσω για όλο το σύνολο. Μη βάλετε τον κύριο Παπά να υπερασπιστεί τον κύριο Τζανακόπουλο. Με συγχωρείτε. Το επισημαίνω θετικά για τον κύριο Παπά. Και ο Δημήτρης ο Τζανακόπουλος πάρα πολύ σωστά είχε μιλήσει και όλοι μας πάρα πολύ σωστά είχαμε μιλήσει για τα ζητήματα αυτά, γιατί εμείς μιλάμε με τη γλώσσα και την αίσθηση της ευθύνης, κύριε Μαρκόπουλε. Έτσι, εσείς πολιτευτήκατε δίπλα στις κατά τα άλλα έτσι φολκλόρ χλαμίδες και περικεφαλές.
Και εχθές πραγματικά θα ήθελα, δεν ξέρω αν την παρακολούθησαν τη συζήτηση ο κύριος Φουσκίδης και ο κύριος Παπαδόπουλος, είχε στοιχεία τα οποία νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν είναι, και απουσίαζε και ο μέγας απέναν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έκανε 3 δεκαετίες καριέρα με το Μακεδονικό. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι μέσα στην αίθουσα, να μας πει και αυτός, αν πρέπει να πάμε μια σαν προδοσία ή όχι. Και θα παρέμβει και για πολλά άλλα ζητήματα, όπως γνωρίζετε. Καλά, Επειδή ήθελα να την πάω τη συζήτηση στα ευρωπαϊκά, αλλά με τριγκάρατε τώρα, θα κάνω μια παράκαμψη. Δεν ξέρω για τον κύριο Τζαρακόπουλο. Μήπως τον κύριο Παπαγγελόπουλο θα τον υπερασπιστείτε, κύριε Παπά? Είναι και ο κύριος Μαρκόπουλος μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω την ερώτημα. Δεν ρώτησα. Γιατί είναι και ο κύριος Μαρκόπουλος μέλος της Προανακριτικής, της σχετικής, που είπε από το βήμα της Βουλής. Εγώ δεν θα ανακρίνω εδώ τον κύριο Παπά. Όχι, βέβαια. Όχι, θα κάνω συζήτηση. Σιγά. Μη μου πεις. Συζήτηση θα κάνουμε. Ανακρίσεις μακριά από μας. Πάντω, κύριε Παπά, ακούσαμε από το βήμα της Βουλής να λέει ο κύριος Παπαγγελόπουλος ότι σε συνάντηση εκείνη με τον κύριο Μιονή, τώρα μην ξανανοίξουμε την κουβέντα, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να πάει στο Μαξίμου, κατά πόσο ένας επιχειρηματίας πρέπει να βλέπει κορυφαίους υπουργούς. Είπε πάντως ότι εκείνος ήθελε να φύγει. Μιλάμε για τον κύριο Μιονή που κατήγγειλε ότι υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση που τον εκβίαζε για να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση σε δικαστικές υποθέσεις. Σηκώθηκε να φύγει λοιπόν, λέει ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αλλά εσείς του κάνατε νοήματα. Δεν ξέρω τώρα τι νοήματα κάνατε, ματιές με τα χέρια από κάτω, δεν ξέρω. Και λοιπόν, του είπατε κάτσε. Η προανακριτική, αυτή έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να φέρει τους μάρτυρες τους οποίους πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα να σας έχω από μια γωνιά στις 6,5 ώρες που βρέθηκα κι εγώ μέσα σε αυτή την προανακριτική, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έχει καταπέσει η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πει ότι η Νοβάρτης είναι σκευωρία. Γι' αυτό γίνεται και μία έτσι αστεία πιο προσπάθεια διεύθυνσης του κατηγορητηρίου. Ποιο πολλά είναι τα ερωτήματα, κύριε Παπά, με συγχωρείτε, με τις τοποθετήσεις του κύριου Παπαγγελόπουλου, πιο πολλά γίνονται τα ερωτήματα. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος θα πάει και αυτός στην σχετική επιτροπή και θα δώσει απαντήσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πιστέψτε με. Άλλοι έχουν κολλώσει και δεν πάνε στην προανακριτική εκεί πέρα. Ποιους εννοείτε? Τι ποιος εννοώ, από τον κύριο Σαμαρά μέχρι και την ίδια την Νέα Δημοκρατία, η οποία αρνείται να φέρει τους συνηγόρους των δύο πλευρών. Να μας πει και ο κύριος Σαμαράς τι έκανε το 2013, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι εκτός, αποδόθηκε λευκός. Πώς δεν είναι, δεν είχε κάνει συνάντηση με ούτε τον κύριο Σαμαρά? Ούτε roadmap υπάρχει υπογεγραμμένο από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ίδια τα πράγματα. Δύο συναντήσεις με τον Φιλιππάκη είχε κάνει και του είχε πει μη γράψεις για τον Μιονή και τον Παπασταύρου, γιατί είναι καλά παιδιά και μας έχουν βοηθήσει. Δεν τώρα, έχει διέψει να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπά. Όχι, να μην με ρωτήσεις. Τι να με ρωτήσεις. Ναι. Μια ερώτηση. Ο κύριος Παρακαλώ, Τσίπρας ήξερε για τη συνάντηση. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, ήξερε τελικά για τη συνάντηση στο Μαξίμου. Σας απάντησα πάρα πολύ αναλυτικά. Κύριε Μαρκόπουλε, αφήστε τις πονηριές τώρα. Εμείς κάναμε μια κίνηση και είπα και εγώ και δημόσια ότι θα ξανάκανα το ίδιο, διότι υπήρχε παράκληση από άλλη κυβέρνηση. Άλλοι φαίνεται ότι πήγαμε να αντιλάβουμε τα μέτρα. Το επιβεβαιώνει αυτό η πρεσβεία της Ισραήλ. Απολύτως. Δεν ξέρω, δείτε. Για δείτε λίγο τις ανακοινώσεις. Κύριε Παπά, εδώ πέρα προκύπτει ένα ζήτημα ωστόσο. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος επί της ουσίας δείχνει εσάς ως υπεύθυνο για τη σύγκληση αυτής της συνάντησης, αφενός. Ναι. Και αφετέρου, μιας και ρωτήσατε τον κύριο Φιλιππάκη, και γι' αυτό σας λέω εγώ, ας αφήσουμε στην άκρη τι είπαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς, ας αφήσουμε στην άκρη τους άλλους μάρτυρες. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος ο ίδιος είπε ότι αν διαφέρθηκε. Τι θα γίνει με τα δικαστικά έξοδα του κυρίου Φιλιππάκη στη δικαστική του διαμάχη εναντίον του κυρίου Μιονή? Μα γι' αυτό σας λέω ότι τα ερωτήματα γίνονται περισσότερα. Δεν γίνονται περισσότερα. Είχατε εσείς καταρχήν, κύριε Παπά, με συγχωρείτε, είχατε εσείς καταρχήν την πρωτοβουλία για τη σύγκληση αυτής της συνάντησης? Προφανώς και σας είπα ότι θα ξανά έκανα το ίδιο, διότι υπήρξε έκκληση από κυβέρνηση μιας χώρας με την οποία έχουμε πολύ καλή σχέση. Κύριο Κοντονή, γιατί δεν τον καλέσατε ως αρμόδιο υπουργό και καλέσατε τον κύριο Παπαγγελόπουλο που δεν ήταν αρμόδιος υπουργός? Λοιπόν, προχωρούμε. Να μας απαντήσετε. Στον κύριο Μαρκόπουλο, όχι σε εμάς. Μα τι να πούμε, ρε παιδιά, άλλο. Τα έχουμε πει. Λέω, εδώ πέρα κρύβονται κανονικότατα. Η ιστορία περί σκευωρίας γύρω από την Οβάρτης έχει απολύτως καταρρεύσει. Και τώρα κάνουμε άλλου τύπου επιλογές. Προχωρούμε και θα τα δούμε και αυτά. Κύριε Μαρκόπουλε, κάντε και εσείς την τοποθέτησή σας. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, τα έχουμε θέσει και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εγώ επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα δεν είναι μόνο προς τον κύριο Παπά, είναι και γενικά. Ότι είναι μια συνάντηση η οποία έχει γίνει κακά τα ψέματα μια σειρά ζητημάτων.
Και ο κύριος Παπαγγελόπουλος με την τοποθέτησή του... Ο Σαμαράς τι έκανε το 13, παιδάκι μου. Το 13, τι έκανε. Ο Σαμαράς δεν υπέγραψε roadmap, ιδιωτικό συμφωνητικό που να περιγράφει δράσει τη δικαιοσύνη, κύριε Παπά. Δεν υπέγραψε κάτι τέτοιο. Αυτό το χαρτί, αυτό το... Και να πω και κάτι. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί αρνείστε να φέρετε τους δικηγόρους των δύο πλευρών να σας εξηγήσουν ποιος τα έφτιαξε αυτά τα χαρτιά. Θα πω για τους μάρτυρες. Μήπως φοβάστε. Θα το απαντήσω. Μήπως φοβάστε. Να απαντήσει ο κύριο Παπαγγελόπουλος, κύριε Παπά. Φοβάστε. Κύριε Παπά, καταρχάς για τους μάρτυρες, βλέπουμε, να σας απαντήσω γιατί ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει τη διαδικασία να την πετάξει στην εξέδρα. Η ομάδα της μειοψηφίας, δηλαδή στην προανακριτική, να την τραβήξει μέχρι τον Ιούλιο, να πάμε τον Αύγουστο, να βγει το πόρισμα το Σεπτέμβριο και ουσιαστικά όλη αυτή η υπόθεση σιγά σιγά να παραπεμφθεί στις καλένδες. Αυτό δεν θα γίνει. Επίσης, μάρτυρες, γιατί αυτό θέλω να σας το επισημάνω και να το γνωρίζετε. Μάρτυρες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε δεχθεί τον κύριο Μανία, έχουμε δεχθεί τον κύριο Φρουζή. Έχουμε δεχτεί σειρά μαρτύρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε τους μάρτυρες που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επανειλημμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως φτιάχνει μια γραμμή. Να φωνάξετε. Να φωνάξετε. Να το ολοκληρώσω, κύριε Παπά, δεν θα σας διακόψω. Υπάρχει πιθανότητα, κύριε Παπά, να αποχωρήσετε συνολικά από την Επιτροπή. Αν έχετε τα κότσια, να φωνάξετε τον ίδιο τον Σαμαρά, να σας πει τι έκανε. Ο Σαμαράς γιατί κρύβεται. Μπορεί να καλέσουμε και τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρετε. Δεν μας έχουν απαντήσει κάποια πράγματα. Τολμήστε. Μα τολμήστε, σας λέω. Υπάρχει πάντα να αποχωρήσετε από την Επιτροπή συνολικά. Ήταν πρώην πρωθυπουργός, αλλά το Σαμαράς την πειρά. Είναι λίγο δύο μέτρα δύο σταθμά, κύριε Παπά. Τολμήστε. Αλλά δεν έχει απαντήσει. Δεν τολμάτε. Κύριε Παπά, υπάρχει πάντα να αποχωρήσετε από την Επιτροπή συνολικά. Αν ο κύριος Τσίπρας γνώριζε για τη συνάντηση. Επιτροπή, άστα αυτά. Ο Σαμαράς έχει κάνει. Άστα αυτά, είναι εύλογο το ερώτημα. Και για λόγους άλλους. Κύριε Παπά, είναι εύλογο το ερώτημα αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα. Ολοκληρώστε, κύριε Μαρκόπουλε, τελεία. Μία κουβέντα από τον κύριο Παπά και να. Να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά την προανακριτική, βλέπουμε ότι χτίζει μια γραμμή αποχώρησης από τις διαδικασίες. Το θέμα είναι αν θα εγκαταλειφθεί ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος φόνος του. Αυτό μένει να δούμε. Υπάρχει πιθανότητα, κύριε Παπά, να αποχωρήσετε. Εγώ βλέπω τον φίλο μου, τον Γιάννη Τωραγκούση, που σηκώνει και τους τόνους. Τον βλέπω διαρκώς ότι απειλεί με αποχώρηση. Εκεί θα είμαστε. Εντάξει. Μέσα στην Επιτροπή και ο Γιάννης Τωραγκούση και τα άλλα στελέχη μας. Ότι θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να εξετάσει τον Παπαγγελόπουλο. Μέσα στην Επιτροπή. Αρχίσαμε και ανησυχούσαμε ότι τον πετάγατε στον κάλαθο των Αχρηστών. Άρα καλά. Αυτή ήταν η γραμμή σας. Βγάλατε μια είδηση εδώ και καιρό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.